Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία η οποία έχει αναλυθεί για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μεταφορών σε περίοδους κρίσης είναι εξόχως σημαντική. Και για τη χώρα μας η διατήρηση του αδιατάρακτου των μετακινήσεων, των μεταφορών και των επικοινωνιών, όπως έγινε αντιληπτό, από τις αλλεπάλληλες κρίσεις των ημερών μας πρέπει να διασφαλιστεί. Και κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Έρχεστε σε μια χώρα όπου ο κλάδος των μεταφορών είναι ο δεύτερος κλάδος της οικονομίας μας. Άρα είναι πάρα πολύ κρίσιμος και καλωσορίζουμε την οπτική την οποία καταθέσατε με την εισηγητική σας ομιλία, η οποία αναδεικνύει ότι η χώρα μας μπορεί να γίνει μια γέφυρα για τις μεταφορές από βορρά σε νότο, να παίξει πάρα πολύ κρίσιμο ρόλο στην αυτάρκεια της Ένωσης και βεβαίως νομίζω ότι αναδείχθηκε και από τις προηγούμενες εισηγήσεις ότι η χώρα μας αλλά και οι χώρες της Ένωσης δεν έχουν κανένα συμφέρον για τη συνέχιση αυτού του πολέμου, ο οποίος βάζει σε δοκιμασία πάρα πολύ κρίσιμες λειτουργίες της κοινωνίας μας. Έχει αναδειχθεί, και θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, ο κρίσιμος ρόλος του δημόσιου τομέα. Εδώ χρειάζονται μεγάλες δημόσιες πολιτικές. Και είναι προφανές ότι και οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής, αλλά και οι πρωτοβουλίες των εθνικών κυβερνήσεων, πρέπει να συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση διασφάλισης του απρόσκοπτου των μεταφορών. Έχει γίνει σαφές μέσα στη διάρκεια της κρίσης ότι αν αφήσουμε τον ιδιωτικό τομέα μόνο του να αντιμετωπίσει αυτές τις μείζονες, τις τεράστιες προκλήσεις, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Και αυτό θα έλεγα ήταν ένα δίδαγμα και πολύ πριν την έλευση αυτών των κρίσεων. Για παράδειγμα, τα αστικά λεωφορεία του Ρότερνταμ επέστρεψαν στο δημόσιο. Ο Εθνικός Σιδηρόδρομος της Εσθονίας επίσης. Ο Σιδηρόδρομος στη Βρετανία πριν μας αφήσει, πριν εγκαταλείψει την Ένωση. Και για να έχουμε και μια εικόνα συνόλου, είχαμε 54 τέτοια παραδείγματα από ιδιωτικοποιήσεων στον κλάδο των μεταφορών. Για να έρθω και στο προκείμενο, ακούσαμε και τα νούμερα τα οποία παρέθεσε ο κύριος Υπουργός για την ηλεκτροκίνηση. Καλοδεχούμενα είναι νομίζω όμως πανθομολογούμενο ότι είμαστε πολύ μακριά από το στόχο. Ειδικά σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας και καχυξίας των οικοκυριών, θα είναι ανεπαρκές να αφήσουμε την όποια μας ελπίδα για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στις επιδοτήσεις τις οποίες δίνει η πολιτεία. Πρέπει να πέσει πολύ μεγαλύτερο βάρος στο να ολοκληρωθεί η ηλεκτροκίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και με αυτή την έννοια πρέπει να επιταχυνθεί η ηλεκτροκίνηση και στο σιδηρόδρομο, σε όλο το δίκτυο και βεβαίως να γίνει πάρα πολύ γρήγορα η προμήθεια των ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τομέας των υποδομών μπορεί να γίνει και των μεταφορών η αιχμή του δόρατος για να ανακάμψουμε. Ας ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο μπορεί υπό άλλες συνθήκες να ήταν επαναστατικό, τώρα είναι αυτονόητο, το έλαβε ως μέτρο και κλείνουμε αυτό. Η κυβέρνηση στη Γερμανία θέσπισε μηνιαία κάρτα μεταφορών στα 9 ευρώ. Δεν είναι κάτι το οποίο, κύριε Υπουργέ, έχει εξωπραγματικό κόστος. Εάν το τολμήσετε, θα μας βρείτε στη θέση της επισπεύδουσας αντιπολίτευσης και ήδη στη Γερμανία όπου εφαρμόζεται έχει παράξει πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά αποτελέσματα. Άρα δημόσιες πολιτικές, τολμηρές πολιτικές, στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς για να έχουμε γρήγορα και αυτά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.